Η ανακοίνωση του Σωματείου, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξή. Το Σωματείο Εργαζομένων Ενκαβ Κέρκυρα, μετά από αίτημα προ τον κυβερνητικό βουλευτή Κέρκυρα Στέφανο Γκίκα, συναντήθηκε με τον ίδιο και τον Υπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική Γιάννη Πλαγκιωτάκη, κατά την επίσκεψή του για τα εγγένεια του πλωτού ασθενοφόρου στην Κέρκυρα, για να συζητήσουμε ανησυχίε που έχουμε εκφράσει ω προ τη λειτουργία του πλωτού ασθενοφόρου για τη στελέχωση του από του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι ο μόνο φορέα παροχή επίγουσα. Προνοσοκομιακή φροντίδα στην Ελλάδα και ω εκ τούτου οι ανησυχίε μα τέθηκαν υπόψη του Υπουργού. Η έλευση του πλωτού ασθενοφόρου μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί και επιτέλου οι διακομιδέ των ασθενών θα γίνονται με επαγγελματισμό, αξιοπρέπεια αλλά κυρίω με τα προβλεπόμενα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση αν στο πλωτό ασθενοφόρο θα επιχειρούν επικουρικά και πληρώματα του ΕΚΑΒ και αναλυτικότερα θέσαμε στον Υπουργό τα εξή ζητήματα. Πρώτον, ποιο θα είναι αυτό που θα παρέχει τι πρώτε βοήθειε και ιδιαίτερα δε την παροχή προνοσοκομιακή φροντίδα σε ένα συμβάν που θα κληθεί να επιχειρήσει το πλωτό ασθενοφόρο αν δεν επιβαίνουν σε αυτό διασώστε το ΕΚΑΒ, όπω παραδείγματο χάρη ένα πολυτραυματία ή ένα εγκαυματία σε ένα απομακρυσμένο μέρο ή ναυτικό ατύχημα. Δεύτερον, ποιο είναι αυτό ο οποίο θα υποστηρίξει τη ζωή του ασθενή μέχρι τον πλησίαστερο υγειονομικό σταθμό και ως θα φροντίζει να ελέγχει τα αναλώσιμα του σκάφου, όπω παραδείγματο χάρη μάσκε οξυγόνου, φλεβοκαθετήρες, ηλεκτρόδια ή μπαταρίε απεινιδωτών, ορού οξυγόνα και επίση την καλή λειτουργία των εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων που φέρει το σκάφο. Σίγουρα, μετά από όλα αυτά, θα πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα σε περίπτωση που συνοδεύσει γιατρό από τα διαπόντια, το νησί θα μείνει ακάλυπτο, μέχρι να επιστρέψει ο γιατρό. Και εδώ τίθεται άλλο ένα ερώτημα: ο γιατρό θα επιστρέψει άμεσα με το σκάφο του λιμενικού. Ο υπουργό άκουσε με πολύ προσοχή τα ερωτήματα που τέθηκαν και απάντησε ότι τα ερωτήματα που του θέτουμε είναι πολύ εύλογα και θα έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ για να εξεταστούν αυτά τα ζητήματα. Το Σωματείο μας ζητά τη στελέχωση του πλωτών ασθενοφόρων με διασώστες από το ΕΚΑΒ και αυτό το υπερσύγχρονο πλωτό ασθενοφόρο που έχουμε την τύχη να έχουμε πλέον στο νησί μας να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που κατασκευάστηκε σαν πλωτό ασθενοφόρο με δυνατότητα άμεσων ενεργειών υποστήριξης της ζωής των ασθενών και όχι απλά σαν ένα μεταφορικό μέσο.